Φίλες, φίλοι του ελληνικού μπάσκετ και της Elite League, Ρίκος Δινάν, καλώς ορίσατε στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΜΙΤΟΥ, εδώ από όπου θα παρακολουθήσουμε μαζί την πολύ σημαντική αναμέτρηση ανάμεσα στον γηπεδού Χαμίντα και την ομάδα της Δόξας Λευκάδας, μάτς για την τέταρτη αγωνιστική της Elite League. Κάπως έτσι, με αυτή την τέταρτη αγωνιστική ολοκληρώνεται η πρώτη διάβολο εβδομάδα, εισαγωγικά η λέξη, για το δεύτερο τη τάξη πρωτάθλημα μπάσκετ στη χώρα μας, ένα πρωτάθλημα το οποίο, αν μη τι άλλο, εφέτος δείχνει ανταγωνιστικότερο από ποτέ άλλοτε. Δύο ομάδες οι οποίες ετοιμάζονται για να πάρουν θέση στο παρκέ, οι δύο προπονητές, ο κύριος Κουρής και ο κύριος Καλαμπάκος, δίνουν τις τελευταίες οδηγίες. Πάμε να δούμε μαζί τις δωδεκάδες και πώς ξεκινούν. Αρχικά ο Αμίντας, ο Νίκος Καμπούρης με το 0, ο Κωνσταντίνος Μπιλάλης στο 1, Άγγελος Δαμιανός στο 3, Σπυρίδιον Σιούντρης στο 7, Θανάσης Γκρέκας με το 8, Θεόδωρος Βαρδιάνος στα 43 του, στα 45 του, με συγχωρείτε, με τη φανέλα με το 9, Νίκος Λιακόπουλος με το 10, Τζόελ Γκάτζο, Ορέστης Μπέλη, Νικηφόρος Μπολδόγλου στο 21, ο Μπέλη με το 14 και ο Γκάτζο με το 13, Νικόλαος Γιωβάνης στο 22 και ο Μάριος Δόξας με το 33, ο 27χρονος σέντερ της ομάδας του ΕΜΙΤΟΥ. Για τη Δόξα Λευκάδας, ο Ντόνοβαν Ντόναλτσον θα έχει τη φανέλα με το 0, ο Δημήτρης Ερμίδης στο 2, ο Ελληνοαυστραλός ο Chambers Bailey Buster το 3, Εμμανουήλ Κοντούδης στο 4, Διογέννης Γοργόνης στο 7, Ιωάννης Αχπατζίδης το 9, Διονύσης Σκουλίδας το 10, Ιωάννης Ευσταθιάδης το 11, Στράτος Βουλγαρόπουλος με το 20, Βουκ Τζόρτζετς το 21 και ο Στάθης Παπαδάκης το 22. Ενώ πλέον έχουμε ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για να δοθεί το τζάμπολ από τους τρεις διαιτητές, την κυρία Κωνσταντινίδου, τον κύριο Νάστο και τον κύριο Ρίζο. Διαιτήτρια η κυρία Κωνσταντινίδου πρώτη. Πεντάδες των δύο ομάδων που τώρα πατούν παρκέ. Σιούντρης, Δόξας, ο Τζόελ Γκάτζο, ο Γκρέκας και ο Ορέστης Μπέλη, χωρίς τον Αμερικανό Αμίντας, τον Σίδνεϊ Τάιους Βίλσον, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στους προσαγωγούς του. Από την άλλη, Ντόνοβαν Ντόναλτσον, Δημήτρης Ερμίδης, ο Διονύσης Κουλίδας, ο Στράτος Βουλγαρόπουλος και ο Βουκ Τζόρτζεβιτς, οι πρώτοι πέντε για την ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου. Δύο ομάδες οι οποίες μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές έχουν από μία νίκη στο πρωτάθλημα και οι δύο απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, την ΑΕ Ψυχικού, με τον Αμίντα εδώ σε αυτή την έδρα να επικρατεί στην πρεμιέρα. Τώρα γίνεται το τζάμπολ και πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους και τη Δόξα Λευκάδας να κερδίζει την περασμένη Τετάρτη με ένα τρίποντο του Σκουλίδα, 74-71. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους. Θα βγει η μπάλα στον Δόξα, έχει μπροστά του τον πανύψηλο στα 2-18 Βουλγαρόπουλο. Μια επίθεση που δεν θα βρει στόχο και το πρώτο καλάθι είναι για τους φιλοξενούμενους, με τον Βουκ Τζόρτζεβιτς, τον άνθρωπο ο οποίος πυροβολεί καλύτερα από όλους. Έχει ποσοστό 42,9% μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Ο Αμίντας, ο οποίος επιχειρεί να απαντήσει. Υπάρχει ένα mismatch έτσι με τον Γκάτζο και τον Ντόνοβαν. Τώρα θα προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Να δούμε αν υπάρχουν δύο βολές. Το φάουλ είναι από τον Ντόναλτσον. Πρώτο φάουλ στο μάτς για τον Αμερικανό. Έναν παίχτη που τις προηγούμενες χρονιές έπαιξε σε Βόρεια Μακεδονία, Ουγγαρία και Γερμανία. Μάλιστα στη Γερμανία φόρεσε τη φανόλα των Skyliners της Φραγκφούρτης. Συμπαίκτης με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Ματέους Πονίτκα. Γκάτσο δεν θα εστοχίσει στην πρώτη, μένει το 0-2. Ο πρώτος πόντος για τον Αμίντα στο μάτς από τη βολή του Τζόελ Γκάτζο. Πίεση σε όλο το γήπεδο για τους γηπεδούχους. Ο Ερμίδης είναι αυτός ο οποίος θα κατεβάσει, ψάχνοντας τον Ντόνοβαν Ντόναλτσον. Σκουλίδας. Μπάσιμο και η μπάλα ξανά στο Σκουλίδα. Τώρα θα πάρει
ο Αμερικανός την μπάλα, θα την βγάλει έξω στον Σκουλίδη, ένα από πολύ μακρινό σουτ, δεν θα βρει στόχο ο Διονύσης Σκουλίδας, ο παίχτης που έδωσε την νίκη την περασμένη την Τετάρτη, την πρώτη νίκη για την ομάδα της Λευκάδας στο εφετινό πρωτάθλημα. Καλή άμυνα, πολύ καλή άμυνα για τους παίκτες του Μιχάλη Κουρή. Γκάτσο με Ντόνοβαν ξανά αντίπαλο, θα πάρει το σκρίν από το Δόξα στην κορυφή, θα πατήσει, θα δώσει στο τρίποντο, το άστοχο θα έρθει από τον Σιούντρι. Προσπαθεί να φύγει στον ευνηδιασμό η φιλοξενούμενη ομάδα, να δούμε. Φάουλ κάτω λέει ο κύριος Ρίζος. Πρώτο φάουλ για τον Θανάση Γκρέκα. Θανάση Γκρέκας που μίλησε προχθές για αυτή την αναμέτρηση και για τη σημασία της, λέγοντας ότι η νίκη είναι μονόδρομος για τον Αμίντα σήμερα. Ντόναλτσον στην κορυφή, πατάει, ωραίο το δεξί μπάσιμο, Βουλγαρόπουλος θα πάρει το επιθετικό rebound, ο Σκουλίδας θα βγάλει έξω, μόνος του τρίποντο, εύστοχο από τον Βουκ Τζόρτζεβιτς, ο Σέρβος που πέρυσι, φέτος ήρθε στην ομάδα της Λευκάδας από τη Σλοβακία, ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλό σουτ τριών πόντων και το απέδειξε πριν από λίγο. Ξανά ο Σιούντρι στην επίθεση και το πρώτο καλάθι είναι αυτό για τον Αμίντα. 3-5. Έχουμε κυλήσει 2 αγωνιστικά λεπτά στην αναμέτρηση στο κλειστό του ημιτού, το οποίο το βλέπουμε γεμάτο. Πολύ ωραίες εικόνες στην εξέδρα. Τώρα μια πολύ ωραία assist προς τον Ερμίδη και το πρώτο καλάθι για τον νεαρό γκάρτ, τον 23χρονο παίκτη της Δόξας. Τρύπωσε στη ρακέτα του Αμίντα και βρήκε σκορ. Ένα επιθετικό rebound, όχι, δεν θα έλθει και ο Ερμίδης τρέχει ξανά τη φιλοξενούμενη ομάδα. Δεν είναι φάουλ, λέει. Όχι, δεν είναι φάουλ, το κόψιμο ήρθε από τον Θανάση Γκρέκα. Δεν τον είδε ο Τζόρτζεβιτς ότι ήταν από πίσω του, τον έκοψε πολύ ωραία. Κέρδισε την κατοχή η γηπεδούχος ομάδα. Ξανά με τον Γκάτζο, θα κατεβάσει την μπάλα. Αλλαγή με το Σκουλίδη, Σούντρης. Από τα 6.75 η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, ο Βουλγαρόπουλος στο rebound. Το Ερμίδης θα βγάλει, δείχνει τώρα το σύστημα στους συμπαίκτες του. Ντόναλτσον θα ανέβει στα 7 μέτρα να πάρει την μπάλα. Ένα νέο τρίποντα τον Τζόρτζεβιτς, δεν θα βρει το στόχο αυτή τη φορά. Μένει το 3-7. Ενώ ο Αμίντας επιχείρησε να βγει γρήγορα στην επίθεση, δεν θα καταφέρει. Layup χωρίς επιτυχία για τον Γκρέκα. Ο Ντόναλτσον από τα 6.75, ένα σουτ, δεν θα βρει το στόχο. Αρκετά νευρικά μάλλον έχει ξεκινήσει το μάτς. Και οι γηπεδούχοι θα στοχίσουν με τον Γκάτζο. Αυτό το σούτ ήταν έξω από τα 6.75. Πολύ ωραία assist και απίθανη φάση από το Στράτο Βουλγαρόπουλο. Το ύψους 2.18 σέντερ του Ισδόξας που πήρε την backdoor πάσα από τον Ερμίδη και κάρφωσε στο καλάθι του Αμίντα. Βουλγαρόπουλος που μέχρι στιγμής αποτελεί τον παίκτη αποκάλυψη με 2 double-double στις πρώτες 3 αγωνιστικές. Δόξας θα προσπαθήσει να παίξει τον πανύψηλο σέντερ. Κάνει την προσπλήση, θα βγάλει έξω. Ξανά το σουτ, δεν θα βρει στόχο από τον Μπέλη. Μόνο στο Σκουλίδας τώρα. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, επιθετικό από τον Τζόρτζεβιτς, φάουλ από τον Τζόελ Γκάτζο. Το δεύτερο φάουλ για την γηπεδούχο ομάδα, το πρώτο για τον παίχτη της το Αμίντα.
ο Τζόρτζεβιτς στη γραμμή των βολών. Δεν θα ευστοχίσει στην πρώτη, μένει το 3-9. 5 και 19 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Πρώτη αλλαγή για τον Αμίντα, ο Μπιλάλης στη θέση του Σπύρου Σκιούντρη, συγχωρείτε, του Θανάση Γκρέκα. Μπιλάλης που τώρα είναι αυτός που θα κατεβάσει την μπάλα, θα παίξει με το Δόξα. Δεν θα την πάρει την προσπάθεια μπροστά στο Βουλγαρόπουλο. Πολύ μακριά η προσποίηση. Λάθος από τους παίκτες του Αμίντα. Νέα επίθεση ξανά με τον Ερμίδη για τη Δόξα. Τζόρτζεβιτς αλλάζει με τον Ντόναλτσον που τώρα θα πατήσει και θα πετύχει και αυτό στους πρώτους δύο πόντους του, φτάνοντας τη διαφορά στους 9 πόντους, με τον Αμίντα να έχει κολλήσει στους 3, έχοντας διανύσει 6,5 αγωνιστικά λεπτά στο κλειστό του ημιτού. Άστοχο, και τώρα πολύ ωραία έρχεται το ο Δόξας να κάνει από κοντά, να πετύχει το καλάθι, πάρει το επιθετικό rebound και να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι της Δόξας. Ο Βουλγαρόπουλος είναι ασίστ, ο Τζόρτζεβιτς στο κάρφωμα. Πολύ καλό μπάσκετ από τους παίκτες του Ντίνου Καλαμπάκου. 5-14. Γκάτσο απάντησε μπροστά στο Βουλγαρόπουλο. Αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του, τα πατήματά της και η ομάδα του Αμίντα. Βουλγαρόπουλος κλέβει την μπάλα ο Δόξας και φεύγει ο Μπιλάλης στον ευνηδιασμό. Το πρώτο εύκολο καλάθι για τον Αμίντα, η διαφορά πέφτει στους 5. 9-14. Ενώ τώρα πρώτη αλλαγή για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Σαχπατζίδης στη θέση του Βουλγαρόπουλου. Η Δόξα που συνεχίζει με μόνο αυτή την αλλαγή και τον Ερμίδη να κατεβάζει την μπάλα. Δέχεται τώρα την πίεση του Μπιλάλη. Ντόναλτσον. Θα πάρει το σκριν από τον Σαχμπατζίδη ο Αμερικανός. Η μπάλα θα βγει έξω στον Ερμίδη. Ωραία άμυνα από τον Μπιλάλη, δεν θα τα καταφέρει. Δυσκολεύονται, θα πάρουν το rebound οι παιδούχοι που φεύγουν πάλι στον ευνηδιασμό με τον Μπιλάλη. Με το αριστερό lay-up θα πετύχει το καλάθι. 11-14, 3 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Μειώνει ο Αμίντας που βρίσκει ενέργεια με τον 19χρονο playmaker, τον Κωνσταντίνο Μπιλάλη. Μία από τις αλλαγές του κυρίου Κουρί. Ερμίδη στην κορυφή, μόνος του ο Τζόρτζεβιτς. Θα παίξει με τον Γκάτσο, θα πάρει το φάουλ από τον 26χρονο παίκτη του Αμίντα, Τζόελ Γκάτσο. Θα υποπέσει στο δεύτερο φάουλ. 3 συνολικά έχουν οι γηπεδούχοι, μόλις ένα για την φιλοξενούμενη ομάδα από τον Ντόναλτσον. Και ο Κοντούδης μέσα στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ερμίδη. Θα βγει ο Σκουλίδα στη γωνία. Ένα corner 3 δεν θα βρει στόχο. Και ξανά το αμυντικό rebound και η γρήγορη επίθεση. Τώρα ο Γκρέκας
Από τη γωνία διστάζει μπροστά στον Ντόναλτσον. Θα βγάλει στον Μπιλάλη. Έχει μπροστά του τον Κοντούδη. Ο Μπιλάλης τώρα μπροστά στον Σαχπατζίδη. Προσπαθεί να βρει, ψάχνει να βρει την μπάλα στο ψηλό. Τώρα θα φτάσει στον Δόξα η μπάλα. Θα κερδίσει το πρώτο φάουλ του Μανώλη Κοντούδη στο μάτς. Δεύτερο για την Δόξα. Στο γήπεδο και ο Στάθης ο Παπαδάκης στη θέση του Τζόρτζεβιτς. Δύο λεπτά για το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Μπιλάλης από τα 6.75 ισοφαρίζει. Ο παίκτης που αλλάζει τις ισορροπίες της αναμέτρησης. Το 12-3 έχει γίνει, το 3-12 έχει γίνει 14-14. Πολύ πίεση από τον 19χρονο playmaker τώρα και στον Κοντούδη. Έχει βήματα βέβαια, είναι μπροστά ο διαιτητής και ο Νίκος ο Καμπούρης τώρα θα πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο, ενώ έχουμε το πρώτο time out το οποίο ζητεί ο Ντίνος Καλαμπάκος, βλέποντας τους παίκτες του να μένουν για αρκετό διάστημα χωρίς σκορ. Δύο ομάδες που έχουν αρκετή προϊστορία και στην Α2, όπως λεγόταν η Elite League Ρίκος Δινάν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στη Β' Εθνική. Τα προηγούμενα δύο παιχνίδια τους ήταν τη σεζόν 17-18, όταν η Δόξα σε αυτό εδώ το γήπεδο είχε επικρατήσει με 85-78. Και αντίστοιχα η ομάδα του Αμίντα έφυγε με το ροζ φύλλο αγώνα από τη Λευκάδα. Στις 21 Οκτωβρίου του 2017 ήταν αυτό το μάτς. 6 χρόνια δηλαδή, τέτοια μέρα πριν, 77-71, είχε κερδίσει ο Αμίντας στη Δόξα Λευκάδας μάτς για τη σεζόν 17-18 στο πρωτάθλημα της Α2. 14-14 και ενώ απομένει ένα λεπτό και 39 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου στο γήπεδο του Ημιτού. Ο Αμίντας παίζει με Μπιλάλη, Γκρέκα, τον Σιούντρι, τον Καμπούρη και τον Μπέλη. Ντόναλτσον, Κοντούδης, Σκουλίδας, Σαχπατζίδης και Παπαδάκης η 5 για την Δόξα Λευκάδας. Ο Μπιλάλης τρέχει το γήπεδο. Στην κορυφή ο Καμπούρης, από εκεί του δίνει μέτρα ο Σαχπατζίδης. Προσπάθεια του Γκρέκα μπροστά στον Σαχπατζίδη, δεν θα ευστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Ντόναλτσον που προσπαθεί να βγάλει τη Δόξα στην επίθεση. Εδώ ο Σαχπατζίδης έπεσε πάνω στον Μπέλη, αλλά κατάφερε να πετύχει το καλάθι και να δώσει εκ νέου το προβάδισμα για τη Δόξα. 14-16. Θα κλέψει και εσκεμμένο φάουλο από την πρώτη διαιτήτρια, την κυρία Κωνσταντινίδου, σε μαρκάρισμα του Μπιλάλη στον Κοντούδη. Έχασε την μπάλα του, την πήρε ο Κοντούδης την μπάλα εκεί στην πλάγια γραμμή. Προσπάθησε να φύγει στον ευνηδιασμό, τον εμπόδισε ο Μπιλάλης. Ευστοχή ο Κοντούδης στην πρώτη βολή, δύο βολές και η μπάλα για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Δεν θα ευστοχίσει στη δεύτερη, 14-17, αλλαγή για τη Δόξα με τον Γοργόνη στη θέση του Ντόναλτσον. Ένα λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Πλάγια η μπάλα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Σαχπατζίδης θα βγει να την πάρει, θα παίξει με τον Γοργόνη. Αλεϊού πάσα και καλάθι από τον έμπειρο σέντερ, ζητεί και φάουλ. Μάνι ένα γρήγορο 5-0 για την Δόξα. Της δίνει διαφορά ασφαλείας. Ο Καμπούρης θα δώσει την μπάλα στον Μπιλάλη. Προσπαθεί να του κάνει και το σκριν. Σιούντρης
Καμπούρης μπροστά στον Σαχπατζίδη. Δεν θα ευστοχίσει rebound από τον έμπειρο σέντερ. Βγάζει το Γοργόνη γρήγορα μπροστά. Θα πάρει την μπάλα ο Σαχπατζίδης από τη γωνία. Θα πετύχει το καλάθι. 14-21. 7-0 διευρύνει το σερί της η Δόξα. Το time-out αποδείχθηκε ευεργετικό για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Γκρέκας. Θα μείνει και 2 δευτερόλεπτα για τη Δόξα αν τελειώσει όλο το χρόνο. Η γηπεδούχο ομάδα θα πάρει το rebound 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Σιούντρης, ο Γκρέκας ξανά. Θα πετύχει το καλάθι στην εκνοή. 16-21 με το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στο κλειστό του ημιτού. Προηγεί τη Δόξα. Να δούμε για τους σκόρερ των δύο ομάδων σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Έχει 7 πόντους ο Μπιλάλης, αποδείχθηκε λίρα 100 για τον κύριο Κουρί και τους συμπαίκτες του. 2 ο Σιούντρης, 2 ο Γκρέκας, 3 ο Τζόελ Γκάτζο και 2 ο Μάριος Δόξας. Ενώ για την φιλοξενούμενη ομάδα της Δόξας, Ντόναλτσον 2, Ερμίδης 2, έναν πόντο ο Κοντούδης, 6 πρώτο σκόρερ ο Γιάννης Σαχπατζίδης, 2 ο Βουλγαρόπουλος, ο Τζόρτζεβιτς είναι πρώτο σκόρερ, έχει 8 ο Σέρβος, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει 2 στα 3 εύστοχα δίποντα και 1 στα 2 εύστοχα τρίποντα. 16-21 στο τέλος της πρώτης περίοδου στο κλειστό του ημιτού, ενώ ακόμη και τώρα έρχονται φίλαθλοι των δύο ομάδων για αυτό το πολύ σημαντικό μάτς στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Θυμίζουμε τη σημαντική απουσία για τον Αμίντα. Αναφερόμαστε σε αυτή του Sydney Tyus Wilson, του Αμερικανού power forward, το οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς μετά το μάτς της Τετάρτης στην Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Δεν έχει πάρει χρόνο, είναι στον πάγκο. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί. Η Δόξα συνεχίζει με τους παίχτες που ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο με την αμυγός ελληνική πεντάδα, κάτι που συμβαίνει και για την ομάδα του Αμίντα που έχει μία αλλαγή. Ο 40χρονος Νίκος Λιακόπουλος θα πάρει τη θέση του Σπύρου Σιούντρη. Οι άλλοι τέσσερις είναι Μπιλάλης, Καμπούρης, Γκρέκας και ο Τζόελ Γκάτζο. Ο Ρέσις Μπέλη. Και ο κόσμος προσπαθεί να μπει στην εξίσωση της αναμέτρησης και ενώ η Δόξα πραγματοποιεί την πρώτη επίθεση του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Γοργόνης θα βγάλει αμαρκάριστο τον Παπαδάκη, έρμπολψε ο σούτ τριών πόντων. Ο Παπαδάκης είναι ένα από τους παίκτες που, από τον οποίο περιμένει πολλά ο Δίνος Καλαμπάκος. Μέχρι στιγμής απέναντι στην Ελευθερούπολη σκόραρε στο εφετινό πρωτάθλημα μόνο. Γιακόπουλος δέχεται πίεση, βγάζει στον Μπέλη, στην γωνία ο Μπιλάλης. Παίζει με τον Καμπούρη ξανά ο σέντερ του Αμίντα απέναντι στον Σαχπατζίδη. Ένα χουκ με το αριστερό, δεν θα βρει το στόχο. Μένει το 16-21. Τώρα ο Παπαδάκης θα πάρει ατομική προσπάθεια, θα βγάλει στον Σαχπατζίδη. Τρίποντο από τον σέντερ της Δόξας, δεν θα βρει στόχο. Μπιλάλης για Καμπούρη, φάουλα τον Σαχπατζίδη, λέει η κυρία Κωνσταντινίδου. Αναρωτιέται ο σέντερ της ομάδας της Δόξας, το συζητεί με τη διαιτήτρια. Καμπούρης θα ξαναδώσει τη θέση του στον Μάριο Δόξα. Γκρέκας κόβεται, δεν θα δώσει λάθος την μπάλα. Τη σφύριξε ο κύριος Νάστος.
τώρα οι συνεννοήσεις της διαιτητικής τριάδας. Κλέψιμο, λάθος για τον Γκρέκα εκεί, ως τέτοιο υπολογίζεται. Και νέα επίθεση για τη Δόξα με το σκορ στο 16-21, χωρίς σκορ ακόμη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ντούδης παίζει με Σαχβατζίδη, μπροστά του είναι ο Λιακόπουλος, σκουλίδα στα αυγή, κλείνει ωραία ο Δόξας εκεί και δεν του επιτρέπει να πατήσει την αντίπαλη ρακέτα. Σαχβατζίδη στην κορυφή, μια πάσα με πολύ ρίσκο και φάουλ, λέει η κυρία Κωνσταντινίδου. Στον Μπιλάλη, δείχνει ότι έσπρωξε τον Γοργόνη. Μπιλάλης που λέει στο διαιτητή εκεί ότι δέχτηκε αγωνιά. Ο Ντούδης θα βρει το Σκουλίδα. Θα κλέψει ο Γκρέκας, ζητάει φάουλ ο Σκουλίδας. Έβαλε τα χέρια του ωραία στην μπάλα. Ο Λιακόπουλος ψάχνει να βρει το σουτ. Έξω από τα 6.75 θα βρει την πάσα στο Δόξα. Φάουλ γκολ για τον σέντερ του Αμίντα. 18-21, 8.32 πριν το ημίχρονο. Ωραία κίνηση από τον 27χρονο σέντερ της ομάδας του Ημιτού. Το φάουλ το χρεώθηκε ο Γοργόνης εκεί που έσπευσε να κλείσει το χώρο. Θα ευστοχίσει και στη βολή ο Δόξας. Γκάτσο αντί Μπιλάλη. Λιακόπουλος επιτηρία για τον Κοντούδη. Γοργόνης από την κορυφή δεν θα ευστοχίσει. Γκάτζο στο Δόξα. Τι δίνει? Επιθετικό φάουλ δίνει ο διαιτητής, σε σηκώνοντας διαμαρτυρίες και από την εξέδρα αλλά από τους παίκτες του Αμίντα. Στο έδαφος βρέθηκε εκεί ο Κοντούδης. ...19-21... 8-14 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τη Δόξα να παραμένει σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο χωρίς σκορ. Λογικό είναι αμφότερες οι ομάδες να επηρεαστούν για τα συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι το τρίτο μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Σκουλίδα στη γωνία, ωραία άμυνα από τον Γκρέκα, θα βρει σουτ τριών πόντων, δεν θα ευστοχίσει. Ωραίο μπλοκάουτ από το Δόξα. Λιακόπουλος στη γωνία, ο Τζόελ Γκάτσο σουτ τριών πόντων, άστοχο. Φάουλ από τον Γκρέκα, το δεύτερο, και ενώ έχει πάρει το rebound ο Γοργόνης. Επιστροφή Ντόναλτσον για τη Δόξα στη θέση του Σκουλίδα. Ο Γκρέκας είναι αυτός που επιτηρεί τον Αμερικανό. Παπαδάκη στον Ντόναλτσον. Τώρα είναι μπροστά του ο Βαρδιάνος, ο οποίος και αυτός πάτησε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα ευστοχίσει. Ο Γκάτζο στην κόντρα. Δεν θα πετύχει το καλάθι, αλλά εκεί αναδεικνύεται σε παίκτη κλειδί για τον Αμίντα ο Δόξας με τα επιθετικά rebounds και τους πόντους που σημειώνει. 21-21, για δεύτερη φορά ισόπαλες οι δύο ομάδες στο μάτς μετά και το 14-14 του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ η Δόξα συνεχίζει να μην έχει ευστοχίσει ακόμα το δεύτερο δεκάλεπτο, κάτι που συνέβη και τώρα. Λιακόπουλος και Βαρδιάνος, δύο γερόλικοι της του Αμίντα, πατούν στον αγωνιστικό χώρο. Τρίποντα από τον Γκρέκα, δεν θα ευστοχίσει, κανείς δεν πήδηξε
από τους γηπεδούχους τρέχει ο Κοντούδης, φάουλ από τον Λιακόπουλο. Αυτό είναι το τέταρτο φάουλ για την γηπεδούχο ομάδα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Από το επόμενο οι φιλοξενούμενοι θα έχουν το δικαίωμα να σουτάρουν βολές. Γοργόνης θα πάρει το σκρίν από τον Σαχπατζίδη. Κοντούδης ξανά στο Γοργόνη, μπροστά στο Βαρδιάνο. Ξανά Κοντούδης, προσποίηση. Βήματα λέει η κυρία Κωνσταντινίδου. Νέο λάθος για την ομάδα του Δίνου Καλαμπάκου. 5 έχουν οι γηπεδούχοι. Αυτό ήταν το τέταρτο για τη Δόξα Λευκάδας. Θα κόψει τώρα ωραία ο Σαχβατζίδης στον Κάτσο. Ωραίες μάχες για την μπάλα. Θα καταλήξει στα χέρια της Δόξας. Στο αγωνιστικό χώρο ποιος είναι, ο Λιακόπουλος ή ο Βαρδιάνης? Ο Τζοέλ Γκάτζο είναι. Σωστά η Κωνσταντινίδου ζητεί να διακοπεί αναμέτρηση. Και ο Βουκ Τζόρτζεβιτς επιστρέφει για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Σαχβατζίδης, Ντόναλτσον, Κοντούδης και Γοργόνης, οι άλλοι τέσσερις. Τζόρτζεβιτς με τον Βαρδιάνο μπροστά του. Περτερεί σε ύψος ο Σέρβος. Για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν αυτό οι φιλοξενούμενοι. Ντόναλτσον σε Κοντούδη. Γοργόνης. Φάουλ από τον Βαρδιάνο στον Τζόρτζεβιτς. Βολές για το Σέρβο. 5 και 54 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ψάχνει για σκόρη η Λευκάδα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Λέγαμε ότι τα συνεχόμενα παιχνίδια παίζουν το ρόλο τους σε αυτό το επίπεδο. Τζόρτζεβιτς ευστοχή, 21-22. Μία στις δύο για το Σέρβο. Βαρδιάνος θα επιδείξει, θα πάρει το rebound. Γκάτζο είναι αυτός που δείχνει το σχήμα που θα παίξουν οι γηπεδούχοι, που θα κερδίσουν φάουλ με τον Λιακόπουλο από το μαρκάρισμα του Κοντούδη. Δεύτερο φάουλ για τον Κοντούδη. Το είδε ο κύριος Καλαμπάκος, τον τραβά στον πάκο με τον Ερμίδη, τον βασικό του playmaker, να επιστρέφει και να πέφτει πάνω στο Λιακόπουλο. Λιακόπουλος ο οποίος μία από τις ομάδες που έχει αγωνιστεί στην Elite League Ρίκος Δινάν ή την παλιά Α2, ήταν και η Δόξα Λευκάδα στο παρελθόν. Δόξας μόνος του, ο Γκρέκας θα πάρει το σου τριών πόντων. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, rebound για τον Σαχμπατζίδη. Ερμίδης, Γοργόνης, Ντόναλτσον, ξανά Σαχπατζίδης, φάουλ, ξανά βολές για τον Τζόρτζεβιτς. Βαρδιάνος ο οποίος βγήκε στην κορυφή, έφαγε την προσποίηση του Σέρβου. Αναγκάστηκε να οδηγηθεί στο φάουλ. Ο Σπύρος ο Σιούντρης ξαναπατά τον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Γκρέκα. Ο Γκρέκας ακούει τις οδηγίες του προπονητή του. 21-22, 5 και 22 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Τώρα ευστοχή ο Τζόρτζεβιτς, 21-23. Στους 3 πόντους η διαφορά, με τον 10ο πόντο του Σέρβου Power Forward της ομάδας του Δίνου Καλαμπάκου. Λιακόπουλος ζητεί ψηλά το σκρίνα το Δόξα.
κλείνει ο Σαχπατζίδης. Θα βρει χώρο ο Γκάτζο, όχι βήματα είναι. Νέο λάθος το έκτο για τους παίκτες του Αμίντα. Επιμέρους σκορ 5-3 σε 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα στη δεύτερη περίοδο. Ερμίδης, Γοργόνης, Αχβατζίδης στην κορυφή, Ντόναλτσον ψάχνει το σκριν, θα βγάλει στη γωνία στον Ερμίδη στου τριών πόντων. Δεν θα βρει Στεφάνη μπάλα. Γιακόπουλος σε ρόλο playmaker. Βαρδιάνος με Δόξα. Ο Δόξας έχει τον Τζόρτζεβιτς απέναντί του, θα πάρει το φάουλ του Σέρβου. Τέταρτο φάουλ για τον για τη Δόξα. Μόλις το πρώτο για τον Σέρβο. Δόξας, νέο φάουλ από τον Ερμίδη που έπεσε με δύναμη πάνω του, οδηγώντας τον 27χρονο σέντερ του Αμίντα στη γραμμή των βολών, μια και η φιλοξενούμενη ομάδα συμπλήρωσε πλέον τα 5 φάουλ. Διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, αμφότερες οι βολές, αμφότερες οι ομάδες έχουν το δικαίωμα των βολών σε κάθε κερδισμένο φάουλ. Δεν θα ευστοχίσει ο Δόξα στην πρώτη του βολή, μένει το 21-24. Άστοχη και η δεύτερη, αμυντικό rebound από τον Τζόρτζεβιτς. Ο Ερμίδης δείχνει το σύστημα. Ο Τζόρτζεβιτς έχει μπροστά από τον Βαρδιάνο. Ντόναλτσον θα πάρει το screen. Γοργόνης σε Σαχπατζίδη στη γωνία. Ο Ντόναλτσον 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της επίθεσης. Δεν θα ευστοχίσει ο Αμερικανός. Γιακόπουλος με Ερμίδη. Παραλίγο το λάθος για τον έμπειρο playmaker. Δόξας σε Βαρδιάνο, ξανά στο Γιακόπουλο η μπάλα. Ζητεί και θα δώσει το screen, θα κάνει την προσπίση ο Δόξας από κοντά το shoot. Με καρκετή καμπύλη θα βρει το στόχο, 23-24, 3-50 για το τέλος του ημιχρόνου. Προσπάθησε να κλέψει ο Δόξας, δεν θα τα καταφέρει, θα κερδίσει φάουλο Σαχπατζίδης από Γκάτσο και Λιακόπουλο που έσπευσαν πάνω του. Να δούμε τι δείχνει, το 13 νομίζω έδειξε. Σωστά είναι το τρίτο φάουλ για τον Τζόελ Γκάτσο. Πρόβλημα αυτό για την ομάδα του κυρίου Κουρί. Σαχπατζίδης στη γραμμή των βολών. Μένει το 23-24. Άστοχη και η δεύτερη rebound από το Δόξα. Από ένα ζευγάρι βολών άστοχων και για τις δύο ομάδες στα τελευταία λεπτά. Επιθετικό φάουλ, λέει η κυρία Κωνσταντινίδου, στο μαρκάρισμα του Σιούντρι πάνω στον Ντόναλτσον. Λέει ότι έσπρωξε η πρώτη διαιτήτρια της αναμέτρησης. Τώρα ο Βαρδιάνος θα δώσει τη θέση του στον Ορέστη Μπέλη. Τρία και 29. Γοργόνης, Ερμίδης, Τζόρτζεβιτς, Αχβατζίδης και Σκουλίδας. Στη θέση του Ντόναλτσον πέρασε ο πρώην διεθνής forward του Ισδόξας. Ερμίδης θα βρει τον Τζόρτζεβιτς με κοντύτερο ο αντίπαλο. Ο Γοργόνης μόνος του σε σούτ τριών πόντων, άστοχος. Φάουλ λέει το 7. Στη διεκδίκηση του rebound. Κατηγορηματικός ο κύριος Νάστος. Ο κύριος Ρίζος, ο διαιτητής της αναμέτρησης, βολές για τον Τζόρτζεβιτς.
αποδοκιμασίες και διαμαρτυρίες και από τον πάκο και από την εξέδρα. Με βολές εξακολουθεί να ευστοχεί η δόξα στο δεύτερο ημίχρονο. Μία στις δύο, 23-25 το σκορ. 7-4 το επιμέρου σκορ σε 7 αγωνιστικά λεπτά. Σιούτρης θα κάνει την προσποίηση, το φλότερ θα βρει στόχο. Νέα ισοπαλία, 25-25. Σκουλίδας μπροστά του ο Σιούτρης. Θα προσπαθήσει να δώσει μια πάσα, θα κάνει λάθος ο παίχτης της δόξας. Καλή άμυνα εδώ από τους παίχτες του Αμίντα. 2-40. Επίθεση ξανά για τους γηπεδούχους. Ιακόπουλος. Δεν του δίνει τη δεξιά τρίπλα ο Ερμίδης εκεί. Δόξα θα βγάλει μόνος του από, από τα 6.75 σέντερ του Αμίντα. Πολύ κακό το σούτ του. Αν μη τι άλλο, οι άμυνες των δύο ομάδων είναι αυτές που μέχρι στιγμής βγαίνουν κερδισμένες. 50 πόντι σε 18 αγωνιστικά λεπτά δεν είναι πολύ. Σαχβατζίδης με το δόξα γυρνά, σκοράρει. Ξανά προβάδισμα για τη δόξα. Τη δόξα Λευκάδας. Ιακόπουλος θα δώσει στον δόξα, θα κοπεί πολύ ωραία από το Σαχβατζίδη. Ιακόπουλος ξανά σιούτρης, άστοχο, δόξα στο rebound, προσποίηση. Δεν θα ευστοχίσει. Αυτός που θα δώσει τη λύση τελικά είναι ο Ορέστης Μπέλη και θα ισοφαρίσει εκ νέου. Τζόρτζεβιτς ψάχνει. Ο Σέρβος θα σουτάρει για τα 6.75, θα στοχίσει. Rebound από τον Μπέλη που θα δώσει τον Ιακόπουλο. Ετοιμάζει τον Καμπούρη ο κύριος Κουρίς, έχει δει τον δόξα κουρασμένο. Ιακόπουλος θα βγάλει. Σιούτρης, Ιακόπουλος ξανά. Στο δόξα. Θα πάρει τώρα το σουτ. Θα είναι άστοχο. Σκουλίδια στο μακρινό rebound. Στην κόντρα. Και το καλάθι για την δόξα Λευκάδας με τον Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς έβγε ταχύτατα μπροστά. Τον είδε ο Ερμίδης. Θα του δώσει την ασίστ. Θα πάρει το προβάδισμα. 27-29. Λιγότερο από το αγωνιστικό λεπτό. Στο κλειστό του Αμίντα. Τζοέλ Γκάτζο μπροστά στο Σκουλίδα και ο Σαχβατζίδης κλείνει και κλέβει. Εμφανίσει κούραση στα πρόσωπα και των 10 αθλητών. Φαίνεται και στα λάθη. Γοργόνης θα χάσει την μπάλα, θα πατάει λέει ο κύριος Ρίζος εκεί. Ο δόξας του κλέψει την μπάλα, αλλά πάταγε εκτός. Δύο αλλαγές για τον κύριο Κουρί. Δόξας και Μπιλάλης. Δόξας και Γκάτζο εκτός. Μπιλάλης και Καμπούρης εντός. Time out, το οποίο ζητεί ο κύριος ο Ντίνος Καλαμπάκος από ό,τι είδαμε από τη γραμματεία. 27 δεύτερα και 2 δέκατα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 27-29 επίθεση για την δόξα. Τα βαριά χαρτιά των δύο ομάδων να
Μην καταφέρνουν μέχρι στιγμής να κάνουν αυτή την παρουσία τους. Ο Δόξας είναι ο πρώτος σκόρερ για τον Αμίντα με 9. Από την άλλη, ο Βουκ Τζόρτζεβιτς είναι στους 14. Έχει κάνει πολλή δουλειά ο Σέρβος. Με τον Αμίντα να έχει και 6 επιθετικά rebound σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, τα οποία μέχρι στιγμής δεν του έχουν δώσει πολλούς εύκολους πόντους. Ο Μίντας που έχει 8 λάθη, έχει διατηρηθεί στα 5 η ομάδα της Δόξας Λευκάδας. Δόξα που σουτάρει με 1 στα 11 εύστοχα τρίποντα. Το μοναδικό από τον Βουκ Τζόρτζεβιτς. 1 στα 10 έχει ο Αμίντας. Φανερή η αστοχία και για τις δύο ομάδες, και ενώ επιστρέφει μετά από αρκετά αγωνιστικά λεπτά ο Στράτος Βουλγαρόπουλος στην πεντάδα της Δόξας. Οι γηπεδούχοι θα τελειώσουν το πρώτο ημίχρονο με Μπιλάλη, Καμπούρη, Λιακόπουλο, Χιούντρι και Μπέλη. Φιλοξενούμενοι με Ερμίδη, Γοργόνη, Σκουλίδα, Τζόρτζεβιτς και Βουλγαρόπουλο. Ο Καμπούρης πάνω στον ύψους 2-18 σέντερ. Τις διαβουλεύσεις εκεί. Στη γραμματεία. Τώρα ρυθμίζεται το χρονόμετρο των 24. 6 δευτερόλεπτα επίθεση έχει η ομάδα της Δόξας. Πουλίδας από τα 6.75 θα σουτάρει. Θα στοχίσει ο Βουλγαρόπουλος σε επιθετικό rebound, νέο άστοχο. Τώρα ο Λιακόπουλος, ενώ παραμένει το πρόβλημα με το 24. Τελευταία επίθεση, 13 δευτερόλεπτα. Ο Μπιλάλης έχει μπροστά του το Σκουλίδα. Για να δούμε τι θα επιλέξει ο νεαρός playmaker στον Καμπούρη. Ο Καμπούρης στο τρίποντο, στο σίδερο η μπάλα. Δεν θα προλάβει και ο Ερμίδης να σουτάρει. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο κλειστό του Αμίντα. Αμίντας 27, Δόξα Λευκάδας 29. Τέταρτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα Ερίκος Ντινάν, Elite League Ερίκος Ντινάν. Κάποιο πρόβλημα βλέπω στο Σιούντρι εκεί. Ο Βαρδιάνος πέφτει να βοηθήσει το συμπαίκτη του να τον οδηγήσει στα αποδυτήρια. Μάλλον δεν έχει πατήσει καλά το αριστερό του πόδι. Μια σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου λοιπόν, βλέποντας τους σκόρερ των δύο ομάδων. 7 πόντους ο Μπιλάλης, αυτούς που είχε από την πρώτη περίοδο. Στους 4 ο Σιούντρις, 2 ο Γκρέκας, 3 ο Τζόελ Γκάτζο, 2 ο Μπέλη και 9 ο Μάριος Δόξας για την γηπεδούχο ομάδα που στερείται των υπηρεσιών του Αμερικανού της του Σίδνεϊ Τάιτους Βίλσον. 2 ο Ντόναλσον, 2 ο Ερμίδης, 1 ο Κοντούδης, 8 ο Σαχπατζίδης, 2 ο Βουλγαρόπουλος και 14 ο Τζόρτζεβιτς για την Δόξα Λευκάδας. Ενώ έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, μια μικρή διακοπή από εμάς και θα επιστρέψουμε εκ νέου στο κλειστό του Αμίντα.
επιστροφή στο κλειστό γυμναστήριο του Ήμιτου, στο κλειστό της Πυρκάλ. Αμίντας 27, Δόξα Λευκάδας 29, μετά το πρώτο ημίχρονο το οποίο, όπως μαρτυρά και το σκορ του, ήταν ένα παιχνίδι αρκετά νευρικό. Άστοχο, 11-8 επικράτησαν οι γηπεδούχοι στο επιμέρους σκορ της δεύτερης περίοδου, με το 16-21 να ήταν αυτό της πρώτης. Κατά τα άλλα, σήμερα διεξάγονται ακόμη 5 παιχνίδια για την Elite League Ρίκος Δινάν. Στο τέλος τρίτης περίοδου, Ηρακλής Πανερυθραϊκός 48-47. Στο ημίχρονο, Έσπερος Λαμίας Μεγαρίδα 45-40. Πανιώνιος Κόρυβος 31-20. Στο τέλος της πρώτης περίοδου, 16-27 στο 12ο λεπτό, στην αναμέτρηση της Ελευθερούπολης με τον Παπάγου, και Ασεβόσμου, Ερμής Χηματαρίου 14-21 στο ημίχρονο αυτού του μάτσα. Ας επιστρέψουμε στα δικά μας και ενώ μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Τελευταίες οδηγίες από τον Τίνο Καλαμπάκο. Έχει βγάλει και το σακάκι του ο έμπειρος προπονητής και πρώην παίχτης της, του Παναθηναϊκού και της Εθνικής. Κάτι συνέβη, το ίδιο συνέβη για τον κύριο Κουρί. Ο κύριος Κουρίς το κρατά ακόμα το σακάκι του. 5 πρώτοι για τον Αμίντα, Μπιλάλης, Γκρέκας, Δόξας, Σιούτρης και Μπέλη. Ενώ η πρώτη επίθεση θα είναι για τους γηπεδούχους. Ερμίδης, Ντόναλτσον, Βουλγαρόπουλος, Σκουλίδας, χωρίς σκορ ο Σκουλίδας, και Βούξεβιτς για την φιλοξενούμενη ομάδα. Όλα είναι έτοιμα. Ο Ντόναλτσον πάνω στον Μπιλάλη, μαζί με τον Δόξα κρατούν στο, κράτησαν στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο τον Αμίντα. Γκρέκας ξανά σε Μπιλάλη. Ανεβαίνει ψηλά ο Δόξας για να πάρει την πάσα. Κλέψιμο, φάουλ από τον Ντόναλτσον. Το δεύτερο του Αμερικανού. Βολές, λένε οι διαιτητές. Προφανώς ο Μπιλάλης είχε πιάσει την μπάλα στα χέρια και είχε ξεκινήσει προσπάθεια. Θα στοχίσει ο νεαρός playmaker. Ακόμη μία βολή για τον Κωνσταντίνο Μπιλάλη. Θα βρει σκορ 28-29 στην ελάχιστη διαφορά σε ένα μάτς που μέχρι στιγμής είχε και τρεις ισοπαλίες. Βούξεβιτς ψάχνει φάουλ στο Σιούντρι, το τρίτο, όπως μάρκαρε το Σκουλίδα, είδε η κυρία Κωνσταντινίδου. Εξηγεί τη σφύριξη στον παίκτη διαιτήτρια, πρώτη διαιτήτρια του μάτς. Βουγαρόπουλος θα δώσει τη λύση, Ντόναλτσον μπροστά στο Δόξα, όχι, επιστρέφει ο Γκρέκας. Φάουλ αμυντικό, λέει η κυρία Κωνσταντινίδου. Τρίτο και για τον Νάσο Γκρέκα, τον 27χρονο point guard της ομάδας του Αμίντα. Με τη μία εύστοχη βολή του Μπιλάλη έχουμε πορευτεί μέχρι τώρα στην τρίτη περίοδο. Δεν έχει σουτάρει ακόμα η Δόξα Λευκάδας, που εξακολουθεί να βρίσκεται στην επίθεση. Σταματά τρίπλα ο Ντόναλτσον εκεί. Ερμίδης θα πάρει το σκριν. Ωραία πάσα στον Τζόρτζεβιτς αυτός. Πολύ ωραίο κλέψιμο και τέλος χρόνου από τον Βουλγαρόπουλο. Τέλος χρόνου στην επίθεση. Προσπάθησε ο Τζόρτζεβιτς να βρει τον Βουλγαρόπουλο. Παρενέβη ο Μπιλάλης. Ολοκληρώθηκε και ο χρόνος. Επίθεση τώρα για την γηπεδούχο ομάδα. Γκρέκα στα αριστερό μπάσιμο, θα τον κόψει ο Βουλγαρόπουλος, λένε ότι χτύπησε η μπάλα στο ταμπλό. Ερμίδης στην αντεπίθεση και
28-31. Πάτησε πολύ γερά ο νεαρός playmaker. Βουλγαρόπουλος εκεί σηκώθηκε πολύ ψηλά, είναι και 2-18. Έκοψε τον Γκρέκα. Μιλάλης λάθος πάσα, ο Ερμίδης. Νέος ευνηδιασμός. Παρεμβάλλεται ο Σιούντρης. Ο Σκουλίδας είχε πάρει θέση στο έξω από τη γραμμή των 6.75 στη γωνία. Ο Σιούντρης δεν επέτρεψε να φτάσει σε αυτόν η μπάλα. Βουλγαρόπουλος ανεβαίνει και παίρνει μπάλα. Δίνει στον Ερμίδη. Μόνο αριστερή τρίπλα επιτρέπουν στον playmaker της Δόξας. Πατάει δυνατά. Δεν θα ευστοχίσει. Θα κάνει πολύ ωραίο μπλοκάουτ ο Γκρέκας που θα φύγει στην κόντρα. Θα κερδίσει το φάλα το Σκουλίδα. Να δούμε, ζητούν ότι ο σέντερ, ο Βουλγαρόπουλος, έχει χτυπήσει το ταμπλό. Αυτό λέει ο κύριος Ρίζος, νομίζω, στην Ηλία Κωνσταντινίδου. Ναι, μετράει καλάθι. Δύο πόντι, λοιπόν, για τον Αμίντα. Την προσπάθεια του Βουλγαρόπουλου. Επιχείρησε να κόψει, βρήκε το ταμπλό. Και μία βολή για τον Νάσο Γκρέκα. Προβάδισμα για τον Αμίντα, 32-31. Συγχωρείτε, 31-31, ήταν δύο βολές και ο πόντος. Απάντηση άμεση από τον Ντόναλτσον. Πάτησε πολύ γερά ο Αμερικανός. Το πρώτο εύστοχο σουτ, μάλιστα, για τον Ντόναλτσον. Θα πάρει το Μιλάλη, θα βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο. Δόξας κάτω το καλάθι. 7 δευτερόλεπτα, ο Γκρέκα στο τρίποντο. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, δεν θα την κρατήσει ο Βουλγαρόπουλος. Πολύ γερές μάχες, Μπέλη, Σαλά Γκρέκας. Νέα επίθεση 12 δευτερολέπτων τώρα για τον Αμίντα. 31-33 το σκορ. Μιλάλης παίζει ωραία ο Ρέστης εκεί, Μπέλη. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα, Σιούντρης. Θα βγάλει έξω, Γκρέκας. Δύο μαζεμένα επιθετικά rebound. Τρίτη επίθεση τώρα για τον Αμίντα. Ο Δόξα στο τρίποντο. Νομίζω ακούτε το κόσμο να πανηγυρίζει για το προβάδισμα που και τυπικά τώρα έρχεται για τον Αμίντα. 34-33. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα στο κλειστό του ημιτού. Απόλυτα πολιτισμένη και όπως πρέπει να διεξάγεται μια αναμέτρηση μπάσκετ. Σκουλίδας θα πάρει το screen. Μόνος του ο Τζόρτζεβιτς, ο Βουλγαρόπουλο κάτω το καλάθι. Στο τελευταίο δέκατο σκόραρε ο Στράτος Βουλγαρόπουλος. 34-35, ξανά προβάδισμα για τη Δόξα. Μπιλάλης με τον Δόξα. Τριών πόντων τον σουτ. Άστοχο επιθετικό rebound από τον Μπιλάλη. Τρία rebound επιθετικά σε αυτό το δεύτερο, τρίτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής ο Αμίντας. Ο Γκρέκας θα κερδίσει φάουλ από τον Ερμίδη. Βολές είναι αυτές για τον 27χρονο point guard της γηπεδούχου ομάδας. Όχι, λέει η κυρία Κωνσταντινίδου, απ' έξω η μπάλα. Δεν την είχε πιάσει στα χέρια της. Δόξας Σιούντρης. Γκρέκας που ψάχνει να βρει τον Μπέλη γιατί έχει μπροστά του τον Ντόναλτσον. Θα παίξει με τον Αμερικανό. Κάτω το φάουλ, λέει ο κύριος Ρίζος. Το τρίτο του Ντόνοβαν Ντόναλτσον. Ζητεί να μην τον βγάλει ο Αμερικανός από τον πάγκο του. Τέσσερα ομαδικά φάουλ σε τέσσερα αγωνιστικά λεπτά. Σε κάτι λιγότερο από τέσσερα αγωνιστικά λεπτά για την ομάδα της Δόξας Λευκάδας. Μπιλάλης θα ξεφύγει πολύ ωραία. Ο Ρέστης Μπέλης στο σουτ τριών πόντων, άστοχο. Ο Ερμίδης πηδά ψηλά. Ντόναλτσον lay up χωρίς σκορ. Η μπάλα για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ζητεί φάουλ ο Αμερικανός. Ο κύριος Καλαμπάκος του λέει να ηρεμήσει. Βιάστηκε εδώ ο Ντόναλτσον, βρέθηκε
βρήκε τρεις παίκτες απέναντί του. Μοναδικό κέρδος ότι δεν χάθηκε η κατοχή. Ζόρζεβιτς κατά το καλάθι, δεν αστοχεί ο Σέρβος, ξέφυγε από τον Γκρέκα ωραία εκεί. 34-37. Με περισσότερο ρυθμό το τρίτο δεκάλεπτο, σε σύγκριση πάντα με το δεύτερο. Γκρέκας βγαίνει έξω ο Δόξας, ωραία προσπάθεια μπροστά στον Βουλγαρόπουλο, δεν θα ευστοχίσει όμως. Τζόρτζεβιτς ο rebound, πολύ ωραία ενέργεια του Δόξα, ανέβαζε και το καλάθι. Κουλίδας, Βουλγαρόπουλος, δώσει το σκριν στον Ντόναλτσον, στη γωνία ο Ερμίδης θα κάνει την προσποίηση. Ωραίο άμυνα ο Μπιλάλης, θα σκοράρει ο Ερμίδης για το 34-39. Χιούντρισε Σκουλίδα, λάθος. Έφυγε η μπάλα από τον παίχτη του Αμίντα. Τρεις αλλαγές ετοιμάζει ο κύριος Κουρής. Από το 34-33 και μετά έχει 6-0 η Δόξα Λευκάδας. Κάτω φάουλ στο μαρκάρισμα του Μπέλη στον κατά πολύ ψηλότερό του Βουλγαρόπουλο. Time out ο κύριος Κουρής. 34-39. Ο Μπιλάλης έχει φτάσει στους 8 και στους 12 ο Δόξας, οι δύο παίχτες που οδηγούν τον Αμίντα στο σκοράρισμα. Στον αντίποδο έχει 16 ο Τζόρτζεβιτς. Ο Σαχπατζίδης δεν έχει πατήσει στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μείνει στους 8. Έχει ανέβει στους 6 ο Ερμίδης, όλους στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ τα rebound έχει φτάσει στα 10 επιθετικά η ομάδα του Αμίντα, 27 συνολικά. 3 μόλις τα επιθετικά της πολύ πιο ψηλής ομάδας της Δόξας. Γίνεται καλή δουλειά εκεί στα μπλοκάουτ, φαίνεται, για τους γηπεδούχους που αν βρουν και σκορ, σαφέστατα, όχι ότι βρίσκονται πολύ μακριά, 5 πόντους πίσω υπολείπονται της φιλοξενούμενης ομάδας. Φετινή Elite League Ρίκος Δινάν, σύμφωνα με τη στατιστική, σχεδόν το 50% των αγώνων της εξελίσσονται σε ντέρμπι και ένα τέτοιο βιώνουμε και σήμερα εδώ στο κλειστό του ημιτού. Αναμέτρηση του Αμίντα με την Δόξα Λευκάδα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Σαχπατζίδης λοιπόν στη θέση του Βουλγαρόπουλου και ο Γοργόνης αντί του Ντόναλτσον, οι δύο διορθωτικές κινήσεις για τον Ντίνο Καλαμπάκο. Τρεις αλλαγές. Το Λιακόπουλο βλέπω να έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ορέστη Μπέλη. Κατά τα άλλα και ο Τζόελ Γκάτζο επιστρέφει. Γιακόπουλος, Μπιλάλης, Γκάτζο, Σιούντρης και Δόξας, οι πέντε της γηπεδούχου ομάδας. Σκουλίδας, Αχπατζίδης, Γοργόνης, Τζόρτζεβιτς και Ερμίδης. Αυτή είναι η πεντάδα, ενώ απομένουν 4 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Okay, για την επιστροφή του μάτς από τη γραμματεία στην κυρία Κωνσταντινίδου. Σε ζώνη τώρα. Ζώνη με προσαρμογές η ομάδα του Αμίντα. Ταχπατζίδης με ασπάρητο σουτ, δεβιασμένο γιατί δεν έμενε χρόνος. Πολύ καλή η πρώτη άμυνα για τους γηπεδούχους. Γκάτζο δεν βιάζεται, Γιακόπουλος. Μπιλάλης μπροστά στο Σκουλίδα, θα στοχίσει. Ερμίδης. Γοργόνης, Εσαχπατζίδης, Σκουλίδας.
Θα δώσει το screen. Ξανά στον Ερμίδη μπάλα. Καχματζίδη σε Τζόρτζεβιτς με διαφορά. Φάουλ κάτω στο Λιακόπουλο, στον Νίκο Λιακόπουλο. Θα υποδείξει η κυρία Κωνσταντινίδου το τέταρτο για τον Αμίντα. Τέσσερα έχει και η Δόξα Λευκάδας. 14 δευτερολέπτων η επίθεση που έχει φιλοξενούμενη ομάδα. Γοργόνης Τζούρτζεβιτς, ξανά Γοργόνης. Θα πάρει τα βήματα, ένα σουτ με ταμπλό, θα βρει σκορ 34-41. Διευρύνεται το προβάδισμα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Και σκοράρει 8 πόντους σε όλη τη δεύτερη περίοδο και στα 6 λεπτά της τρίτης έχει ήδη 10. Λιακόπουλος θα δυσκολευτεί, θα βγάλει στον Μπιλάλη. Δόξας 3-2. Πολύ ωραία ενέργεια. Δεν θα κάνει το χατήρι η μπάλα στον Σιούντρι. Μπροστά στο Σαχματζίδη θα κερδίσει το φάουλ από τον σέντερ της Δόξας. Ο 23χρονος Σπύρος Σιούντρης. Δύο βολές για τους γηπεδούχους. 3 και 16 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Άστοχη η πρώτη βολή. Μένει το 34-41. τώρα, 35-41. Έξω Ερμίδης, επιστρέφει ο Μανώλης Κοντούδης για τη Δόξα. Αυτός θα αναλάβει λοιπόν να κατεβάσει την μπάλα. Καλή για βοήθεια ο Λιακόπουλος στον Μπιλάλη. Περνά εμπρόθεσμα το κέντρο η ομάδα της Δόξας. Σαχματζίδης θα κλέψει ο Σιούντρης μπροστά από τον Τζόρτζεβιτς η μπάσα του Σαχματζίδη. Φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Γκάτζο. Ωραία πάσα στον Δόξα. Πατάει. Θα πετύχει δύο πόντους. 39-41. 37-41. Στους 4 μειώνει ο Αμίντα. Όταν παίρνει ενέργεια από την άμυνα η ομάδα του κυρίου Κουρί βρίσκει και εύκολα καλάθια. Σαχματζίδης παίζει με τον Γκάτζο. Θα κλέψει πάλι πολύ ωραία ο παίκτης του Αμίντα, αλλά αντίστοιχα πολύ ωραίο και το κλέψιμο του Τζόρτζεβιτς που θα κερδίσει το φάουλ από τον Λιακόπουλο, δεν θα πετύχει το καλάθι. Ο Γκάτζο προσπάθησε να φύγει γρήγορα στην κόντρα. Θα χάσει την μπάλα, θα την πάρει μέσα τα χέρια ο Τζόρτζεβιτς. Θα πάρει την ενέργεια. Και τώρα ο Σέρβος οδηγείται στις βολές. Ευστοχή. Στους 5 η διαφορά, 37-42. Στους 17 η πόντη του 24χρονου Σέρβου παίχτη. 18 τώρα. 37-43. Καμπούρης αντικατέστησε τον Δόξα. Ενέργεια ήταν από τον Γκάτζο, δεν θα βρει καλάθι. Κοντούδη σε Τζόρτζεβιτς, ο Τζόρτζεβιτς έχει το Σιούντρι, Σαχματζίδη σε Σκουλίδα. Ο Τζόρτζεβιτς έξω από τα 6-75, ένα τρίποντο το οποίο δεν βρίσκει στόχο. Η μπάλα είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα, λέει η κυρία Κωνσταντινίδου. Διαφωνεί ο Γκάτζο και η εξέδρα. Το δείχνει με την έντασή της στον τύμπανο αυτή τη διαφωνία. Γοργόνης έχει μπροστά τον Μπιλάλη. 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Θα σουτάρει τρίποντο ο παίκτης της Δόξας. Θα αστοχίσει. 1-40. 37-43. Λιακόπουλος. Μπερδεύεται, φάουλ από Σαχματζίδη.
στις βολές ο 40χρονος. Ένα από τα μεγαλύτερα πιστόλια που έχουν αναδειχθεί στο ελληνικό μπάσκετ, ο Νίκος Γιακόπουλος. Συνεχίζει να κολλά τα ένσημά του στην Elite League και το δεύτερο τη τάξη πρωτάθλημα του μπάσκετ της χώρας μας. Ανοίγει και αυτός λογαριασμό, 38-43 μειώνει, ακόμη μία βολή. Στους 4 η διαφορά. Ο Γκρέκας επέστρεψε για τον Αμίντα στη θέση του Μπιλάλη. Κοντούδης θα πάρει το σκριν. Σκουλίδας, Σαχπατζίδης, σε Γοργόνη, θα βάλει ένα πολύ όμορφο καλάθι ο Διογέννης Γοργόνης, με ταμπλό, πολύ όμορφη ενέργεια, θα κερδίσει και το φάουλ, το τέταρτο του Σιούντρι, αναγκάζει τον κύριο Κουρί να τραβήξει στο μπάγκο τον παίκτη του, να ξαναδώσει φανέλα βασικού στον Ορέστη Μπέλη. Δεξί μπάσιμο από τον Γοργόνη, δύο παίκτες πάνω του, σούτ με ταμπλό, σκορ και φάουλ για τον παίκτη της Δόξας. Με την εύστοχη βολή του φτάνει τους 5 πόντους, η διαφορά επιστρέφει στους 7, 39-46. Κάτι περισσότερο από 75 δευτερόλεπτα στο μάτς. Γιακόπουλος θα βγάλει στον Τζόελ Γκάτζο που θα στοχίσει μόνος του από τα 6.75. Ο Γιακόπουλος είδε το συμπαίκτη του, μόνο του έξω από τη γραμμή το τριπόντου. Το εύκολο καλάθι δεν ήρθε. Τζόρτζεβιτς, όχι, ο Παπαδάκης είναι. Ξανά στο Γοργόνι, έχει απέναντί του το Γιακόπουλο. Κάνει τις προποιήσεις, παίρνει το σουτ, δεν θα ευστοχίσει. Rebound από τον Καμπούρη, φεύγει πολύ γρήγορα ο Γκάτζο. Φάουλ από τον Παπαδάκη. Δύο βολές για τον Τζόελ Γκάτζο. Μια προειδοποίηση έχουμε στον Δίνο Καλαμπάκο από τη ΔΑΠ, το δεύτερο διετή, τον κύριο Νάστο. Στην επόμενη διαμαρτυρία θα υπάρχει τεχνική ποινή. Ευστοχή ο Γκάτζο. Μειώνει ο Αμίντα 40-46, 41 δευτερόλεπτα. Ευστοχή και η δεύτερη βολή. 41-46. Έχει επιστρέψει σε man-to-man η άμυνα του Αμίντα. Ο Κοντέουδης πρόχνει το Γιακόπουλο. Ο Οργόνης βγαίνει έξω. Ο Τζόρτζεβιτς του κλείνει, ο Γκρέκας του κλείνει το οπτικό πεδίο. Ο Παπαδάκης με Γιακόπουλο. Φάουλ του Γιακόπουλου, λέει η κυρία Κωνσταντινίδου. Βολές. Ήταν το τέταρτο φάουλ αυτό για τον έμπειρο άσο του Αμίντα. Ο κύριος Κουρίς δίνει νέες οδηγίες στον Ορέστη Μπέλη. Το Παπαδάκης ψάχνει και αυτός να γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. 41-47 ευστοχή. Άστοχη δεύτερη βολή, μία επίθεση 24 δευτερολέπτων για τον Αμίντα για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδο. 41-47. Το ντέρμπι, όπως είχαμε από την αρχή της έναρξης του μάτς, παραμένει. Γιακόπουλος πάσα σε Γκρέκα, κλέβει ο Παπαδάκης.
Ο Γκρέκας προσπάθησε να βγάλει μόνο του τον Μπέλι εκεί. Κατάλαβε όμως ο παίχτης της Λευκάδας τι ήθελε να κάνει. Τώρα ο Αμίντα ζητεί time out. Κύριος Κουρίς εκεί. Μια επίθεση 8 δευτερολέπτων. Θέλει όσο τίποτα άλλο προπονητής του Αμίντα να είναι επιτυχημένη. 14-18 το επιμέρους σκορ της τρίτης περίοδου. Στα 11 έχουν ανέλθει πλέον τα λάθη για την γηπεδούχο ομάδα. Στα 7 η δόξα που μοιάζει να είναι κάτι της πιο συγκεντρωμένη. Αύριο αγωνιστική ολοκληρώνεται με δύο ακόμη αναμετρήσεις. Στις 3 στο ψυχικό η χωρίς νίκη μέχρι τώρα τοπική αθλητική ένωση φιλοξενεί τη Μύκονο που μετρά 3-3. Ενώ στις 5 στη Νέα Σμύρνη ο νεοφώτιστος Μήλωνας παίζει απέναντι στην ομάδα του Χαρίλα Ουτρικούπη. Μη τι άλλο η ομάδα του Μεσολογγίου πέτυχε μία από τις εκπλήξεις στην εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη. Με αυτό το διπλό μέσα στο σχηματάρι. Στο παρκέ ξανά οι δύο πεντάδες. Λιακόπουλος, Γκρέκας, Καμπούρης, Μπέλι και Γκάτζο. Η πέντε του Μιχάλη Κουρή. Με τον Αμίντα να είναι στην επίθεση. 8 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Όλα έτοιμα. Επέστρεψε ο Βουλγαρόπουλος. Λιακόπουλος θα βγει μπροστά στο Βουλγαρόπουλο. Ο Γερόλικος θα πάρει την επίθεση. Θα βρει σκορ. Παλιά μου τέχνη κόσκινο για τον Νίκο Λιακόπουλο. Ο οποίος έχει φτάσει πλέον τους 4 πόντους. Δύο εύστοχες βολές και αυτό το lay-up με το οποίο ο Αμίντας μειώνει στο 30, στο 43-47. Το ντέρμπι παραμένει. Μπιλάλης πρώτο σκόρερ, έχει 8 πόντους. Δεν είναι πρώτο σκόρερ για τον Αμίντα. 5 ο Σιούντρης, 5 ο Γκρέκας, 4 ο Λιακόπουλος, 5 ο Γκάτζο, 2 ο Μπέλη, 14 ο Μάριος Ζόξας. Αυτός είναι ο πρώτο σκόρερ. 24 λεπτά έχει αγωνιστεί ο 27χρονος σέντερ. Ντόναλτσον στους 4 για την ομάδα της Λευκάδας, 6 ο Ερμίδης, έναν πόντο ο Μανώλης Κοντούδης, 5 ο Γοργόνης, 8 ο Σαχπατζίδης, αυτός από την δεύτερη περίοδο, στους 4 ο Βουλγαρόπουλος, 18 για τον Βουκ Τζόρτζεβιτς, ο πρώτος σκόρερ στο μάτς, μία εύστοχη βολή για τον Στάθη Παπαδάκη. Με αυτούς τους πόντους διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στο 43-47 στο κλειστό γυμναστήριο του Ημιτού, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Ο Αμίντας φιλοξενεί την Δόξα Λευκάδας και οι δύο ομάδες μία νίκη μετρούν μέχρι τώρα στο συναρπαστικό πρωτάθλημα της Elite League Ρίκος Δινάν. Οι δύο με το ίδιο θύμα, ξαναλέμε, έχουν κερδίσει την ΑΕ Ψυχικού και οι δύο στο γήπεδό τους και μάλιστα σε πολύ κλειστά παιχνίδια. Όπως κλειστό εξελίσσεται και το σημερινό μάρτυράς μας αδιάψευστος, ο Φωτεινός Πίνακας, που δείχνει 43-47. Οι πεντάδες των δύο ομάδων για την τελευταία κρίσιμη περίοδο. Ερμίδης, Τζόρτζεβιτς, Γοργόνης, Ντόναλτσον και Σαχπατζίδης για τη Δόξα που έχει την κατοχή. Γκάτζο, Λεακόπουλος, Γκρέκας, Μπέλη και Καμπούρης. Οι πέντε της ομάδας του Αμίντα. Όλα ή τίποτα για τις δύο ομάδες. Ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο. Ζώνη βλέπουμε. Ζώνη, ναι, με προσαρμογές για τη γηπεδούχο ομάδα. Ο Τζόρτζεβιτς μπροστά στον Καμπούρη θα κάνει
Το hook του εντελώς άστοχο, δεν θα βρει Στεφάνη. Ωραία άμυνα από τον σέντερ του Αμίντα. Λιακόπουλος βγάζει, προσπαθεί να κλέψει, δεν θα τα καταφέρει ο Ντόναλτσον. Λιακόπουλος φεύγει από την άλλη πλευρά. Επιθετικό λες στον καμπούρι ο κύριος Ρίζος για το screen που επιχείρησε πάνω στον Ντόναλτσον. Είναι το πέμπτο φάουλ του Νίκου Καμπούρη αυτό. Του Λιακόπουλου. Στο Λιακόπουλο υποδείχθηκε το φάουλ. Ήταν το πέμπτο φάουλ του Λιακόπουλου, ο οποίος θα εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα μπορέσει πλέον να βοηθήσει την ομάδα του. Στα εναπομείνοντα 9 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Μιλάλη τον αντικατέστησε. Μένει η ζώνη, Ερμίδης θα μπει μέσα στην περιοχή. Τρίποντο Τζόρτζεβιτς θα στοχίσει. Ο Μπιλάλης. Τζόελ Γκάτζο μετά την πάσα του Γκρέκα. Καμπούρης. Παίζει ο Γκάτζο με Καμπούρη. Ο Καμπούρης σε σου τριών πόντων. Θα μπει και θα βγει η μπάλα. Επιθετικό rebound από τον Μπιλάλη. Τζόελ Γκάτζο. Θα προσποιηθεί, θα βγάλει στον Μπιλάλη. 3-2. Από μακριά το σουτ θα βρει Στεφάνη rebound. Νέο τρίποντα από τον Γκρέκα. Νομίζω ότι ο κόσμος σας δίνει την απάντηση για το τι συνέβη. Πολύ σημαντικό τρίποντα από τον Άσο Γκρέκα. 46-47 μειώνει ο Αμίντας. Και ενώ ο κύριος ο Λιακόπουλος συνομιλεί με τους διαιτητές για το σφύριγμα που τον οδήγησε στα αποδυτήρια με το πέμπτο του φάουλ. Μόλις το τρίτο εύστοχο τρίποντο σε 19 προσπάθειες για τον Αμίντα. Αλλά πόσο σημαντικό. 46-47. Ένα στα 15 τα εύστοχα τρίποντα για την φιλοξενούμενη ομάδα, τη Δόξα Λευκάδας. Γι' αυτό και η ζώνη προφανώς που έχει επιλέξει ο κύριος Κουρής. Βλέποντας ότι η Δόξα είναι πολύ άστοχη σήμερα έξω από τα 6.75. ...46-47, Αμίντας Δόξα. Επιστρέφει ο Σκουλίδας στη θέση του Γοργόνη για την ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου. Βάζει και το σακάκι του ο έμπειρος coach. Παίρνει και παλού η ομάδα του Αμίντα από την εξέδρα. Θα το ξαναπούμε, εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ντόναλτσον. Θα βγάλει στον Ερμίδη. Τζόρτζεβιτς. 8 δευτερόλεπτα ακόμα, θα πάρει τα βήματα. Η μπάλα είναι με επίθεση 6 δευτερολέπτων για τη Δόξα με τον Ορέστη Μπέλη να επιχειρεί το κλέψιμο. Ο Ερμίδης στη γωνία, προσποιείται, θα βγάλει έξω στο Σκουλίδα, στο σίδερο. Ο Σαχβατζίδης δυσκολεύεται, δεν θα πάρει το rebound. Γκρέκας, στην κόντρα η ομάδα του Αμίντα, θα κοπεί. Ο Ερμίδης θα κόψει τον Μπέλη που δεν πάτησε καθόλου καλά. Ήταν δύο παίκτες κατά το καλάθι, τώρα ο Σκουλίδας νέο τρίποντο. Ξανά θα στοχίσει, δεν θα μπορέσει ο Σαχβατζίδης να σπρώξει την μπάλα. Εξαιρετικός ρυθμός, Γκάτζο. Προβάδισμα για τον Αμίντα, 48-47. Αργή η επιστροφή εδώ για την Δόξα. Σαχβατζίδης επιχειρεί ο Μπιλάλης στο κλέψιμο, Ντόναλτσον. Ο Καλαμπάκος ζητεί να ηρεμήσουν οι παίκτες του, Ντόναλτσον σε Σαχβατζίδη. Στο Τζόρζεβιτς η μπάλα από εκεί στο Σκουλίδα, τρίτο σουτ, αυτή τη φορά ευστοχή. Το πρώτο εύστοχο του Σκουλίδα στο μάτς. Είχε 6 άστοχα.
48-50, θυμίζουμε ο Σκουλίδας με ένα τέτοιο σούτ έδωσε τη νίκη στη Δόξα Λευκάδα στην περασμένη Τετάρτη απέναντι στο Ψυχικό. Τζοέλ Γκάτζο σταματά την τρίπλα. Καμπούρης μπροστά στο Σαχμπατζίδη. Σουτάρι, σκοράρι. Τέρμπι 50-50. Ο Ερμίδης ζητάει βοήθεια εκεί. Σκουλίδας μόνος του Ντόναλτσον. Ο Αμερικανός θα πατήσει μέσα στην ρακέτα του Αμίντα. Θα πάρει το φάουλ του Καμπούρη. Βγήκε να καλύψει το κενό εκεί. Πάτησε πολύ δυνατά ο Ντόναβαν Ντόναλτσον. Στον πάγκο βλέπουμε του Αμίντα να φωνάζουν για βήματα νωρίτερα στην προσπάθεια του Ερμίδη. Δεν τον είχε κλείσει ο Γκρέκας. Δεν υποδείχθηκε κάτι. Αυτό που έχει υποδειχθεί είναι οι δύο κερδισμένες βολές του Ντόναβαν Ντόναλτσον. Στο φάουλ του Νίκου Καμπούρη. Καμπούρης ο οποίος έχει ένα φάουλ στο μάτς. Πρώτη φορά στη γραμμή των βολών σήμερα ο Ντόναβαν Ντόναλτσον. Δεν θα βρει σκορ. 50-56 και 43 για το τέλος. Άστοχος και στη δεύτερη. Μπήκε και βγήκε η μπάλα. Γκάτζο. Φάουλ στον του Ερμίδη δείχνουν οι διαιτητές. Το ζήτησε και το απέτησε για την ακρίβεια και ο Μιχάλης Κουρής. Γκάτζο με το Σκουλίδα, θα σουτάρει για τρεις, θα βρει σκορ. 53-50 ο Τζοέλ Γκάτζο. Πρώτο τρίποντο μετά από τέσσερις προσπάθειες. Ντόναλτσον, Τζόρτζεβιτς, Σαχμπατζίδης με Γκρέκα. Βγήκε ο Καμπούρης πάνω του με καθυστέρηση. Το σφύριγμα από το διαιτητή, η υπόδειξη φάουλ στον Νίκο Καμπούρη που στέλνουν το Γιάννη Σαχμπατζίδη για δύο βολές. Νίκος Καμπούρης που το συζητά με τον διαιτητή που υπέδειξε το φάουλ. Το Γιάννη Σαχμπατζίδης στις βολές. Ο σέντερ της Δόξας έχει μείνει στους 8 από τη δεύτερη περίοδο. Έχει 0 στις 3 βολές μέχρι τώρα. '53-51, πρώτη εύστοχη, δίνει τη θέση του στο Βουλγαρόπουλο. 6 λεπτά ακριβώς για το τέλος του αγώνα. Προβάδισμα, για πρώτη φορά έφτασε στους 3 πόντους στο προβάδισμα του. Ο Αμίντας πλέον είναι στους 2. Τώρα πιέζει σε όλο το γήπεδο η Δόξα. Βιλάλης κατεβάζει ωραία. Ξανά ο Γκάτζο. Προσποιείται, Βιλάλης με Σκουλίδα. Παίζει pick and roll με τον Καμπούρη, στη γωνία ο Μπιλάλης, στο τρίποντο στο σίδερο, ο Ντόναλτσον το rebound και ο Ερμίδης ανεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να κλέψει, δεν τα καταφέρνει ο Μπιλάλης. Σκουλίδας έχει ανέβει για σκ...
κρίνει ο Βούξεβιτς που έχει μπροστά του τον Μπέλι. Θα σουτάρει ο Σέρβος. Κακή επιλογή, πολύ βιαστική. Έρμπολ ήταν. Χωρίς σκόρο ο Τζόρτζεβιτς στην κρίσιμη τελευταία περίοδο. Γκάτζο. Αστοχή, rebound την Αδράνια. Ξανά Γκάτζο με τον Βουλγαρόπουλο μπροστά του. Θα κάνει προσποίηση. Θα κάνει όμως και λάθος πάσα. Τρέχει ο Ντόναλτσον στον ευνηδιασμό. Τον σταματά ωραία ο Γκρέκας χωρίς φάουλ. Βούσεβιτς. Κλέβει. Κλέβει, ναι. Πολύ ωραία ο Γκρέκας. Τον Γκάτζο 3 με 2. Έξω από τα 6-75 το σουτ. 56-51. Ο Αμίτας στο τέταρτο δεκάλεπτο βγάζει ψυχή και δείχνει ότι θέλει να έλθει τα δικά του γραφεία το Ροζφίλο αγώνα μετά το τέλος της σημερινής αναμέτρησης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Στους 5 πόντους η διαφορά. Αυτή η ζώνη που έχει εφαρμόσει ο κύριος Κουρίς στην τελευταία περίοδο έχει δυσκολέψει εξαιρετικά τους παίκτες της ομάδας της Δόξας, όπως μαρτυρά και το 13-4 επιμέρους σκορ. Τόσο είναι στην τελευταία περίοδο εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Ημιτού. 56-51 με τον Αμίντα να βρίσκει δύο πολύ σημαντικά τρίποντα από τον Νάσο Γκρέκα που έφτασε στους 11 και τον Τζόελ Γκάτζο που έχει φτάσει στους 10. Έχει πλέον τρεις παίκτες με διψήφου αριθμό πόντων ο Μιχάλης Κουρίς. 4-40, 56-51. Ακόμα για το φάουλ θα βλέπουμε εδώ τον συνομιλίο ο Νίκος Καμπούρης με το διαιτητή. Δεν κάνει κάποια αλλαγή ο Ντίνος Καλαμπάκος. Με τους ίδιους παίζει Σκουλίδα, Ερμίδη, Βούξεβιτς, Ντόνοβαν, Ντόναλτσον και Βουλγαρόπουλο. Οι ίδιοι αυτοί που έχουν φέρει την ανατροπή και για τον Αμίντα Μπιλάλης, Γκάτζο, Γκρέκας, Καμπούρης και ο Ρέστης Μπέλη που έχει πάνω του τον Βουλγαρόπουλο. Νέο κλέψιμο, όχι. Θα κρατήσει την μπάλα ο Βούξεβιτς. Ο Ερμίδης 6-6-75. Αστοχή. Πολύ ωραία παρενευλήθη εκεί ο Γκρέκας και πήρε την μπάλα μέσα από το rebound του Βούξεβιτς. Νέα επίθεση για τον Αμίντα. Λάθος, ναι. Βιάστηκε εδώ ο Γκάτζο. Βιάστηκε. Υπέπεσε σε λάθος. Ενώ τώρα ο Ερμίδης θα δώσει τη θέση του στον Μανώλη Κοντούδη. Αλλάζει playmaker ο Καλαμπάκος. 4-14, 56-51. Ένα 3-1 είναι η ζώνη. Ντόναλτσον. Ωραία πάσα στο Βούξεβιτς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο καλάθι για την ομάδα της Δόξας Λευκάδας που μειώνει στους 3. Συνεργασία του Ντόναλτσον, των δύο ξένων, των φιλοξενούμενων. Θα έρθει το καλάθι από τον Βουκ Τζόρτζεβιτς. Και ο Γκρέκας έβαλε όμως ένα πολύ ωραίο καλάθι. Ο νεαρός έχει βρει ρυθμό και πλέον οδηγεί την ομάδα του. 58-53 με νέο καλάθι του Νάσου Γκρέκα. Ντόναλτσον μόνος του, του δίνουν χώρο και το πληρώνουν. 58-56. Το τρίποντο από τον Ντόναβαν Ντόναλτσον που πίεσε για να κλέψει κιόλας, δεν θα τα καταφέρει. Ντόναλτσον που έφτασε στους 7 με το πρώτο εύστοχο τρίποντό του. Γκρέκας φάουλ. Δεν μετράει. Κάτω λέει ο διαιτητής. Οι διαμαρτυρίες έχουν να κάνουν με το ότι ο Γκρέκας έριξε την μπάλα και αυτή κατέληξε στο καλάθι, αλλά ο διαιτητής λέει ότι το φάουλ υποδείχθηκε κάτω, ο κύριος Νάστος.
κάτι περισσότερο από 3 λεπτά. Ταμπούρης. Ξαναδίνει σε Κάτζο. Θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει ο Βουλγαρόπουλος, θα κρατήσει την μπάλα ο Τζόρτζεβιτς. Ο Βουκ Τζόρτζεβιτς θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το rebound. Ο Ντούδης, Τζόρτζεβιτς, Βουλγαρόπουλος. Ο Σκουλίδας τώρα, Τζόρτζεβιτς, με χώρο, δεν το πιστεύει τώρα ο Τζόρτζεβιτς. Πολύ ωραίο κλέψιμο από τον Μπιλάλη. Στην κόντρα ο Γκάτσο, πολύ ωραία η πάσα του. Εδώ τα έκαναν όλα καλά οι γηπεδούχοι, αλλά φτάσαν κάτω το καλάθι και εκεί υπήρχε μια αδράνεια, χάθηκε η μπάλα. Αν μη τι άλλο, μετά από τέτοια υπερπροσπάθεια ο Κωνσταντίνος Μπιλάλης ύψωσε τα χέρια του, έκλεψε τον Βουλγαρόπουλο, έφυγε και στην κόντρα, αλλά κάτω από το καλάθι θα δει την μπάλα να χτυπάει στο γόνατό του και να φεύγει out υπέρ της δόξας. Ντόναλτσον ζητάει το σκρίνα τον Βουλγαρόπουλο, φεύγει από την άλλη πλευρά ο Αμερικανός. Σκουλίδας. Ο Κοντούδης μόνος του. Του δίνουν χώρο, αστοχή. Πολύ ωραία με την παρεμβολή του Καμπούρη. Θα κλέψει την μπάλα, νέο λάθος εδώ. Επιπόλαιοι γηπεδούχοι. 2 λεπτά πριν το τέλος. Κράτα την μπάλα, λέει ο Καμπούρη στο συμπαίκτη του εκεί στον Μπιλάλη. 19χρονος έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά σήμερα. Έχει γυρίσει σε man-to-man την άμυνά του ο Μιχάλης Κουρής. Κοντούδης πατάει. Βούξεβιτς. Δεν θα βρει στόχο. Ξανά τρίποντα επιχείρησε ο Σέρβος. Ο Τζόρτζεβιτς, με συγχωρείτε. Γκρέκας. Έχει μπροστά του το Βουκ Τζόρτζεβιτς. Τώρα ο Βουλγαρόπουλος εκεί, για να δούμε τι θα επιλέξει ο παίχτης. Θα βγάλει στη γωνία στον Μπιλάλη. 3. Θα κοπεί η προσπάθειά του. Από τον Βουλγαρόπουλο. 58-56, 1 και 15. Σκουλίδας, πάσα. Παρεμβάλλεται ο Γκρέκας. Έψαξε να βρει το σέρβο ο Σκουλίδας. Τζόρτζεβιτς εκτός, Σαχπατζίδης μέσα. Με δύο βαριά πεντάρια η δόξα. Και Σαχπατζίδη και Βουλγαρόπουλο για πρώτη φορά στο μάτς σήμερα. Να δούμε τι έχει σκαρφιστεί ο κύριος Καλαμπάκος. Έχει μπει και ο Σιούτρης αντί του Μπιλάλη για την ομάδα του Αμίντα. Κοντούδης. Αστοχή. Βουλγαρόπουλος. Θα πάρει πολύ σημαντικό rebound, 58-58, ένα λεπτό πριν το τέλος. Το μάτς έχει και παράταση. Τζοέλ Γκάτζο. Σκουλίδας μπροστά του, προσπαθεί να κλέψει. Φάουλ. Τρίτο ομαδικό είναι για τον... για τη δόξα. Είναι σίγουρο ότι θα φτάνει στα αυτιά σας η ένταση που επικρατεί στο κλειστό γυμναστήριο του Αμίντα. 40-58-58, Γκρέκας, Ντόνοβαν Ντόναλτσον μπροστά του. Τι θα σκαρφιστεί ο νεαρός. Θα δώσει στον Καμπούρη που θα φτάρει στους τριών πόντων. Θα στοχίσει. Ο σέντερ του Αμίντα πήρε τρίποντο. Θα μείνουν 7 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Σκουλίδας. Βουλγαρόπουλος σε Ντόναλτσον. Ο Αμερικανός θα μπει. Θα δώσει στον Βουλγαρόπουλο. Θα βάλει πολύ ωραίο καλάθι. Ο σέντερ της δόξας. Εξαιρετική πάσα του Ντόναβαν Ντόναλτσον. Δύο τελειώματα από τον ύψους 2-18 σέντερ της δόξας δίνουν ξανά προβάδισμα στη φιλοξενούμενη ομάδα, και ενώ απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, 58-60 η δόξα Λευκάδας
με τον Στράτο Βουλγαρόπουλο να φτάνει τους 8 πόντους. Είχε 4 στην πρώτη περίοδο, σημειώνει ακόμη 4 τόσο κρίσιμους. Να δούμε αν θα είναι αρκετή για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ο κανόνας επιβεβαιώνεται και στο κλειστό του Αμίντα. Ο κανόνας που θέλει την εφετινή Elite League Ερίκος Δινά να είναι ένα από τα συναρπαστικότερα και ανταγωνιστικότερα πρωταθλήματα που έχουν διεξαχθεί ποτέ. Σπέβδουν οι δύο διαιτητές, η κυρία Κωνσταντινίδου και ο κύριος Ρίζος, στους δύο προπονητές να ζητήσουν να πατήσουν οι παίχτες στο παρκέ. 11 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Αμίντας 58, Δόξα Λευκάδας 60. Μία επίθεση για τους γηπεδούχους. Βγάζει το Βουλγαρόπουλο τώρα ο Δίνος Καλαμπάκος και περνά τον Δημήτρη Ερμίδη ξανά. Στο μισό γήπεδο η τελευταία επίθεση για τον Αμίντα. Ο Γκρέκας θα κάνει την επαναφορά. Χιούντρις, Γκάτζο, Καμπούρης και ο Ρέστης Μπέλη, οι άλλοι τέσσερις. Ο Γκάτζο έχει την μπάλα φάουλ. Αυτή ήταν η υπόδειξη του κυρίου Καλαμπάκου. Αυτό είχε ζητήσει από τον Δημήτρη Ερμίδη. Αυτό έκανε. Το τέταρτο ήταν αυτό. Από το επόμενο η γηπεδούχοι θα έχουν δικαίωμα για βολές. Ο Γκρέκας ξανά. Θα παίξει με τον Μπέλη. Ο Γκρέκας στην μπάλα. Ο Γκάτζος θα σουτάρει για τρεις. Άστοχο σουτ. Σαχαμπατζίδη στο rebound. Τελικό αποτέλεσμα. Η Δόξα φεύγει νικήτρια από το κλειστό του Αμίντα. Αμίντας Δόξα Λευκάδας 58-60 με τον Τζόελ Γκάτζο. Να αστοχεί στο τελευταίο σουτ έξω από τα 6-75. Δεύτερη, πάλι στα διαδοχική νίκη για τους νησιώτες. Όπως και τότε, το 18 δηλαδή, είχαν επικρατήσει η Δόξα του Αμίντα, κάπως έτσι και σήμερα. Η Δόξα Λευκάδας, η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου, θα πάρει την νίκη με 60-58 και θα φτάσει τις 2, αφήνοντας τον Αμίντα στη μία, αυτή που κατέκτησε απέναντι στην ΑΕ Ψυχικού, σε αυτή την έδρα, στην πρεμιέρα του εφετινού πρωταθλήματος. Τεράστια η προσπάθεια των γηπεδούχων στην τελευταία περίοδο. Προηγήθηκαν με 5 πόντους κάποια στιγμή, αλλά υπήρξε η απάντηση για την Δόξα Λευκάδας. Ο κ. Κουρίς κάτι λέει στον τρίτο διαιτητή εκεί, ενώ οι φιλοξενούμενοι πανηγυρίζουν το θετικό τους αποτέλεσμα. Να κάνουμε και εμείς τον απολογισμό μας λοιπόν, αρχικά ξεκινώντας από τους πόντους. 2 πόντοι για τον Νίκο Καμπούρη, 8 για τον Κώστα Μπιλάλη. 5 ο Σπυρίδων Σιούντρης, 13 ο Θανάσης Γκρέκας. Απλή συμμετοχή για τον Βαρδιάνο, 4 ο Νίκος Λιακόπουλος, 10 ο Τζόελ Γκάτζο, 2 ο Ρέστης Μπέλη. Γιωβάνης και Μπολδόγλου δεν αγωνίστηκαν. 14 ο Μάριος Δόξας για τους νικητές, 7 ο Ντόνοβαν Ντόναλσον. 6 ο Δημήτρης Ερμίδης. Έναν πόντο ο Μανώλης Κοντούδης. 5 ο Γιάννης Γοργόνης. 9 ο Σαχπατζίδης. Σκουλίδας με 3, αυτό το τρίποντο της τελευταίας περίοδου. Χωρίς σκόρο δεν έπαιξε ο Γιάννης Αυσταθιάδης. Στους 8 ο Σπράτος Βουλγαρόπουλος. Πρώτο σκόρερ για τη Δόξα και για το μάτς ο Βουκ Τζόρτζεβιτς με 20 πόντους. Και έναν πόντο σημείωσε ο Στάθης Παπαδάκης. Από όλους όσους εργάστηκαν εδώ στο κλειστό του ημιτού για την αναμέτρηση του Αμίντα με τη Δόξα Λευκάδας, να έχετε ένα καλό βράδυ Σαββάτου και μια ακόμη καλύτερη Κυριακή.